Στέργιον, πως πήραμε κανένα παίκτη και δεν το καταλάβαμε. Όχι, Κώστα, όχι. Εντάξει. Έχει έρθει από τα μεσάνυχτα ο Νάσμπερκ. Αυτή είναι η τελευταία προσθήκη. Χιλιοτραγουδισμένη. Ταλέντο κι αυτός, ναι. Στην περίπτωση του Νορβηγού, ναι. Μακάρι, το λέγαμε και το πρωί με τον Κώστα, η αναμονή και το σύριαλ να αξίζει τον κόπο. Σωστά. Τουλάχιστον. Σωστό. Αναμένουμε ανακοίνωση και τα βίντεο και όλα τα σχετικά. Θα ενσωματωθεί και στις προπονήσεις. Στις προπονήσεις μετέχει κανονικά πλέον και ο Νέλσον Ολιβέιρα. Καλό είναι αυτό. Κανένα έξυπνο βίντεο. Κανένα έξυπνο βίντεο. Όπως τα κόβει όλα όπως ο Κάργας και τα πιάνει όλα όπως ο Κοτάρσκι. Του Κάργα ήταν λίγο αποτυχία. Αποτυχία. Έγινε το κακό, κατάλαβες. Ωραίο ήταν. Καλημέρα. Ωραίο ήταν, αλλά σαν βίντεο και σαν σκεφτόν ωραίο. Το βίντεο ήταν φανταστικό. Ναι. Ναι, δεν το συζητάω. Ήταν αλλού. Αλλά μετά το ματιάξαμε το παιδί. Έγινε και έντα και το χρησιμοποίησαν ορισμένοι για να τρολάρουν και για να ηρωνευτούν. Ναι, εντάξει. Θυμάμαι μια συνέντευξη κάποτε, μια εφημερίδα Κώστα είχε τον Ντάνιελ Φερνάντες να σταματάει ένα τρένο. Και το εγώ παιχνίδι που έχω δείξει 4 γκολ από τον Ιωνικό στο καπάκι. Καμιά φορά αυτά είναι λίγο. Το τρένο. Όντως. Ναι, το τρένο σταματάει και τρένα σταμάτητος και μετά πήγε 4 από τον Ιωνικό. Μετά από 3 μέρες από το πρωτοσέλιδο. Έτσι ακριβώς. Οπότε τυπικό είναι το θέμα του Νάσμπερκ. Το πιο ουσιαστικό ξαναλέω είναι ότι ο Ολιβέιρα παίρνει κανονικά μέρος στις προπονήσεις. Μακάρι να μην έχει τον παρεμικό τραυματισμό από εδώ και πέρα, γιατί όχι απλά έχει λείψει τον ΠΑΟΚ, δεν έχει αγωνιστεί και τον ΠΑΟΚ ο Ολιβέιρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Εδώ και έναν ακριβώς χρόνο, γιατί Αύγουστο του 21 έπαθε τραυματισμό στο μας με την Bohemian και Αύγουστο του 22 έχει παίξει ελάχιστα και ουσιαστικά έκανε την παρουσία του στη θα πω εγώ μόνο στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό με την ασίστ που έδωσε στον Τσόλακ. Γερός να είναι λοιπόν και ο Πορτογάλος, να επιστρέψει σιγά σιγά και ο Ελ Καντουρί, να μείνει μόνο ο Μιχαηλίδης που έχει ακόμα αρκετό δρόμο. Δεν κινείται τίποτα για τα μεταγραφικά, τουλάχιστον υπό την έννοια να υπάρχει κάτι χειροπιαστό στον ορίζοντα. Ναι. Εγώ θα πω μακάρι Κώστα να υπάρχει κάτι και να μην το ξέρει άνθρωπος, παρά μόνο ο Μπότο και ο Λουτσέσκου και η Μαρία Γκοντζάρεβα. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Αλλά γενικότερα δεν διαπιστώνεται κινητικότητα ούτε στο πάρε ούτε στο φύγε. Έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν 5 περιπτώσεις παικτών τουλάχιστον, Μουρκ, Τέιλορ, Ζαμπά, Νινούα, Λάμπρου, που καταλαμβάνουν πολύ σημαντικούς πόρους από το budget. 800.000 ο μισθός του Ζαμπά, 400.000 ο μισθός ετησίως του Λάμπρου, 500 είναι του Μουρκ, 400 είναι του Τέιλορ, του Νίκα Νινούα είναι γύρω στους 200-250. Αν τα προσθέσεις αυτά και βάλεις και την εφορία, το ποσό ξεπερνάει τα, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια. Είναι πολύ βέβαια, σημαντικό κομμάτι. Βέβαια. Κάθεται την άκρη. Γιατί και εγώ και εσύ αν ήμουν μεγαλομέτοχος, θα έλεγα παιδιά, βρείτε άκρη και από τα 3 εκατομμύρια σας δίνω τα 2 για να πάρετε 2 παίκτες του εκατομμυρίου συμβολέου. Και αυτό που λέω δεν είναι εντελώς έτσι για να κάνουμε κουβέντα. Πάνω κάτω, πολλές φορές το έχει πει ο Ιβάν Σαββίδης, ότι εντάξει, οκ, αλλά έχουμε και παίκτες που πρέπει να βρείτε λύση. Δεν θα βρει ο Ιβάν Σαββίδης που θα παίξει ο Ζαμπάκης και θα γίνει με το Μουρκ. Εγώ θα πω ότι οι μέρες περνάνε. Εξακολουθούν να είναι αρκετές μέχρι τις 20 Αυγούστου, αλλά δεν είναι τόσο αρκετές ώστε να αρχίσει ο ΠΑΟΚ να κινείται από το 15 Αυγούστου και μετά. Εγώ θυμάμαι αυτό που το είπες θες στον Κώστα, που σου είπε ο Κώστας ότι έχουμε Στέργιο ακόμη μέχρι τέλος του μηνός και λες εσύ Κώστα θα περάσει πολύ γρήγορα ο μήνας αυτός. Εγώ είπα Κώστα ότι ο ΠΑΟΚ έχει μέχρι τις 20 Αυγούστου. Δύο έχουμε γιατί σήμερα. Δύο. Μπορεί μεταγραφική περίοδος να τελειώνει 15 του Σεπτέμβρη, αλλά εγώ παίρνω ένα σενάριο που δεν είναι και εντελώς ουτοπικό και μη ρεαλιστικό, να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ με 2 γκέλες στα πρώτα 5 μάτς. Και ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός να κάνουν 5 στα 5. Μετά, ας πούμε, γιατί να έρθει παίκτης 10 του Σεπτέμβρη. Δηλαδή, τώρα που το πράγμα έχει χρόνο να μπορέσει προπονητής να δουλέψει μαζί του 5, 10, 15 μέρες. Δεν μου λέει κάτι ότι τελειώνει η περίοδος 15 του Σεπτέμβρη. Πραγματικά δεν μου λέει τίποτα. Ναι, εννοείται. Είναι, ένα θέμα σύνθετο που ο ΠΑΟΚ όπως τα έκανε πρέπει να συνέλθει. Μπορεί να βγει κάτι καλό εάν ο ΠΑΟΚ κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο ρόστερ του. Δεν ξέρω, υπάρχει διάθεση για προσταφαιρέσεις. Αλλά πώς το μεταφράζει αυτό ο καθένας από τον ΠΑΟΚ δεν λένε και πολλά. Και γι' αυτό νομίζω ο κόσμος ανησυχεί. Δηλαδή βλέπει ότι το είχε πει ο Κώστας Βασιλόπουλος πολύ εύστοχα ότι έχουν περάσει μέρες από τον αποκλεισμό και δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Δηλαδή κάποια τιμωρία του Αγκούστο.
κάποια τιμωρία του Βιερίνια για τις κόκκινες που δέχτηκαν βάσει εσωτερικού κανονισμού, κάποια άλλη αντίδραση, κάποια παραχώρηση. Ναι. Ωραία είναι όλα αυτά και το καταλαβαίνω, τα μηνύματα μέσα από τα δελτία τύπου, τα social media και όλα αυτά. Εντάξει. Αλλά αν δεν κινητοποιηθεί η ομάδα και αν δεν ξεφορτωθεί τα συμβόλαια που πραγματικά δεν έχουν νόημα να την πληρώνει ο ΠΑΟΚ και να έρθουν 2-3 παίκτες που πραγματικά θα μπουν και θα αναβαθμίσουν και τη μεσαία γραμμή και την επιθετική. Εγώ επιμένω προσωπικά ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και στόπερ, αλλά τώρα έχει 6 η ομάδα μαζί με τον Μιχαηλίδη, οπότε κλείνει η κουβέντα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει θέματα. Γιατί κανείς πλέον δεν μπορεί. Πέρσι μπορούσε να το πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο ρόστερ από Άρη, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Φέτος δεν ξέρω. Γιατί αφενός δεν έχω εικόνα καλή από Άρη, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Από Ολυμπιακό έχω, αλλά με νέο προπονητή και με καλές διασυνδέσεις ο Μαρινάκης μπορεί να αλλάξει το ρόστερ προς το καλύτερο μέσα σε 2 μέρες. 2 παίκτες να πάρει, 1 παίκτη να πάρει, ναι. Και 2 και 3 έχει και το δίκτυο των μάνατζερ των ομάδων. Ο Ολυμπιακός είναι στο παιχνίδι της πρώτης γραμμής, στο παρεδόσε. Αλλά εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι ο ΠΑΟΚ τώρα που μιλάμε έχει καλύτερο ρόστερ από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ και τον Άρη. Μήνυμα από φίλο ακροατή και φίλο μας, Στέργιο, ρωτάει για τον Τσιγκάρα. Τι γίνεται με τον Τσιγκάρα? Τι γίνεται? Ο Τσιγκάρας έχει ένα θέμα με τους κοιλιακούς. Όχι πρόβλημα, αλλά μια προδιάθεση του οργανισμού να του προκαλέσει πρόβλημα στους κοιλιακούς. Και υπάρχει μια πιο συντηρητική αντιμετώπιση. Οπότε τον προσέχουν, ναι, τον προσέχουν. Και ο ίδιος ο Τσιγκάρας το προσέχει περισσότερο. Δηλαδή, από ό,τι μου θέλει να γνωρίζω, χωρίς να το έχω τσεκάρει 100%, έχει και ο ίδιος απευθυνθεί σε γιατρούς. Γιατί όσο απλό θέμα φαίνεται για εμάς τους θνητούς, Κώστα, πρόβλημα στους κοιλιακούς για έναν αθλητή είναι καταστροφικό αν γίνει μέρος της ζωής σου. Ναι, όντως. Και αυτό προκύπτει και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αγωνιστική αντιμετώπιση. Τώρα θα πει κάποιος γιατί αυτό δεν προέκυψε νωρίτερα και δεν βγήκε προς τα έξω. Καλή ερώτηση και αυτή. Γιατί όμως ήταν απορίας άξιων γιατί ο Τσιγκάρας να είναι εκτός τα 2 μάτια τη λέξη για να παίζει ο Αγκούστο. Τέλος πάντων, να μην έχει κάτι σοβαρό ο Τσιγκάρας. Ναι, μην γελάς. Ένας άλλος φίλος λέει δεν πειράζει, λέει, θα του περάσει, λέει, στην Ουτρέχτη. Δεν θα του περάσει στην Ουτρέχτη, θα πω εγώ. Μπορεί να είμαι ο μάνατζερ του ή ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και το διακινδυνεύσω και να το πω ότι τώρα που μιλάμε δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια διάθεση του ΠΑΟΚ να δανείσει τον Τσιγκάρα. Γιατί μάλλον θα έρθει και κάποια αποδέσμευση. Μπορεί και 2 αν αποχωρήσει και ο Αγκούστο και ο Κούρτιτς. Μου φαίνεται χλωμό και οι 2, αλλά τους 2 εγώ το θεωρώ βέβαιο. Ναι. Κατά προτίμηση ο Αγκούστο, αν ήθελα να διαλέξω εγώ, γιατί σύν της άλλης και το συμβόλαιο τελειώνει το 23 και ο ΠΑΟΚ έχει παγώσει τις διαδικασίες ανανεώσής του. Έχει αλλάξει άρδιν το κλίμα εις βάρος του Βραζιλιάνου. Άρα να αποχωρήσει και ο Αγκούστο, να αποχωρήσει και ο Τσιγκάρας, δεν νομίζω να πάει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και τόσες αλλαγές. Ας βρούμε 21, γιατί ζοριζόμαστε λίγο στα χαφ στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και θα δούμε μετά αν μπορούμε να δούμε στην πορεία 2 και 3. Ένα φιλικό που έχουμε πήγαινε με τον Άρη Λεμεσού Σάββατο στο Τσίριο, ακόμα είναι στον αέρα. Γιατί ψάχνω πάω και εισιτήρια και ορισμένα διαδικαστικά για τη μετάβασή του στο νησί της Αφροδίτης. Θα δούμε αν θα οριστικοποιηθεί. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, γιατί εγώ βλέπω εδώ συνεντεύξεις, δηλώσεις, αυτά. Ναι. Διάβαζα δηλώσεις και ενός Κύπριου συναδέρφου που λέει ψάχνουμε λύση για το φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Τι και λύση? Νομίζω αυτό που ήθελε να πει είναι ότι η λύση πώς θα φύγει ο ΠΑΟΚ, πού θα μείνει, αυτό. Γιατί κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι. Εγώ αυτό ξέρω ότι λίγο τα διαδικαστικά είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, μάλιστα. Εντάξει. Γιατί είναι και τουριστική περίοδος και η ομάδα, ξέρεις, δεν είναι 5 άτομα και 10. Εδώ μιλάμε για 45 άτομα. 40 άτομα, ναι. Σωστά, σωστά. Και δεν μπορεί να βάλει ο Ιμάς Αβίδη τσάρτερ για να πάει η ομάδα στην Κύπρο για ένα φιλικό. Για ένα φιλικό. Να τους πει, παιδιά, δεν βρίσκεται ένα φιλικό εδώ στην Ελλάδα να παίξουμε εμείς την Βρία, να τελειώνουμε. Παίξτε με τον Άρη. Παίξτε με τον Άρη, αλλά ξέχασε, ο Άρης παίζει Ευρώπη. Σωστό, καλό Κώστα. Καλό. Πρέπει να το ομολογήσω. Αντί για τον Άρη Λεμεσού, λέω, ρε Στέργιο. Αντί για τον Άρη Λεμεσού, Άρη Θεσσαλονίκη.
Θυμάμαι ένα φιλικό πριν από χρόνια του τελευταίου ΠΑΟΚ Άρης, η κλωτσιά πήγαινε σύννεφο. Βέβαια. Δεν είμαστε ακόμα. Περάσαμε πολύ ωραία. Δεν είμαστε ακόμα. Κάποτε για γινόταν το καλοκαίρι. Για ωραία. Έτσι έχει κατάσταση. Εντάξει. Γενικότερα μια ανησυχητική ηρεμία για να κλείσω. Όντως, πραγματικά. Στέργιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε.